Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 15 Τρίτου του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμεί θα ξεκινήσουμε με τι ανακοινώσει μα και καταρχά θέλω να σα ευχαριστήσω όλου σα για αυτή την πολύ μεγάλη υποστήριξη. Καθώ εχθέ το απόγευμα τα κρυπτο νέα φτάσαν του 7.000 εγγεγραμμένου στο YouTube. Όπω είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη και πάμε γραμμή για τι 10.000. Εμεί μετά από αυτή την ανακοίνωση θέλω επίση να σα πω ότι σήμερα ο Crypto Capitalist Greece έχει ένα live stream με τίτλο All Time High Party. Volume 2 στο οποίο Party θα παρευρεθώ ώστε να συζητήσουμε περί all time high και την bullish κατάσταση που ζούμε μέχρι στιγμής στην κρυπτοαγορά. αγορά. Κρατάμε αυτό το μέχρι στιγμής γιατί κάποια δύο θα έρθει δεν μπορεί καταλαβαίνετε. Και εμείς μετά από τις ανακοινώσεις μας ήρθε η ώρα να πάμε και στην πολιτική μας σκηνή και θα ξεκινήσουμε από τους χώρες μας καθώς το Hong Kong ξεκινάει τη δεύτερη φάση για το δικό του CBDC. Δεν γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είναι αυτή η δεύτερη φάση αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το Hong Kong το δικό του CBDC στου πολίτε του Hong Kong. Και πέρα από αυτό, μάθαμε ότι το Hong Kong έχει εκδώσει προειδοποίηση για το Bybit, καθώ το Bybit βρίσκεται στη χώρα χωρί να είναι εγεγραμμένο. Οπότε το Hong Kong προειδοποιεί του πολίτε του ότι δεν είναι ένα ελεγμένο ανταλλακτήριο και δεν έχει άδεια να βρίσκεται στη χώρα. Και εμεί από το Hong Kong θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο El Salvador, το οποίο El Salvador έχει πολλά περισσότερα Bitcoin από ό,τι υπολογίζαν όλοι. Καθώ το έθνο τη Κεντρική Αμερική έχει μεταφέρει 400 εκατομμύρια BTC σε ένα νέο ψυχρό Πορτοφόλι. Αυτό που έχει γίνει ουσιαστικά είναι ότι υπάρχει μια μεταφορά bitcoin σε ένα νέο πορτοφόλι το οποίο μα αποκάλυψε ο πρόεδρο του Ελσαβδόρ και μα έδειξε ουσιαστικά ένα πορτοφόλι που κρατάει 5.689,68 BTC, που αυτά τα bitcoin αξίζουν 386 εκατομμύρια δολάρια. Και το θέμα είναι ότι όλοι υπολόγιζαν ότι το Ελσαβδόρ κρατάει περίπου 3.000 BTC και όχι τόσα πολλά. Από αυτό να πούμε ότι είναι ένα πορτοφόλι, δεν ξέρουμε πόσα άλλα κρατάει το Ελσαβδόρ που δεν γνωρίζουμε. Και όπω είπε ο πρόεδρο του Ελσαβδόρ, μα αποκάλυψε ότι το El Salvador δεν έχει bitcoin επειδή απλώ τα αγοράζει. Το El Salvador έχει και άλλου τρόπου να προμηθεύεται τα bitcoin του, όπω εξόριξη, μετατροπή νομισμάτων για επιχειρήσει, πουλώντα διαβατήρια και άλλε δραστηριότητε που επιτρέπουν στο El Salvador να έχει πολλά περισσότερα bitcoin από όσα πιστεύαμε. Και μπορεί το El Salvador να έχει πολλά bitcoin, παρόλα αυτά δεν πιάνει μία μπροστά στην Αμερική και στην Κίνα. Όπω βλέπετε, έχουν από 207.000 BTC και 194.000 BTC. Και άμα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσα έχει το El Salvador, που αυτή τη στιγμή αυτό το εργαλείο μου βγάζει ότι έχει 2.381 BTC, ενώ μόλι σα είπα ότι έχει πολλά παραπάνω, σκεφτείτε πόσο πολύ δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσα Bitcoin έχει η Κίνα, παραδείγματο χάρη. Εμεί, για τον τελευταίο νέο που αφορά τι χώρε και την πολιτική μα κοινή, θα πάμε στον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ, ο οποίο μετά από μια δημοσκόπηση που έγινε σε χίλιου εγγεγραμμένου ψηφοφόρου, αποκαλύφθηκε ότι ο κύριο Τραμπ είναι πάρα πολύ δημοφιλή ανάμεσα στου κρυπτοκύκλου στην Αμερική, καθώ το 48% των Κατόχων κρύπτος στην Αμερική είναι έτοιμοι να ψηφίσουν τον κύριο Τραμπ. Επειδή είναι πολύ φιλικό προ τα κρύπτο όπω βλέπουμε με τι δηλώσει που κάνει τι τελευταίε μέρε. Και εμεί, μετά από την πολιτική μα σκηνή, ήρθε ώρα να πάμε και στα spot Bitcoin ETF μα. Που με δεδομένα που έχουμε από τι 13 Τρίτου φαίνεται ότι η BlackRock έχει αγοράσει 8.200 BTC ακριβώ και η Grayscale τυπικά πουλάει και έχει πουλήσει 3.866 BTC. Με επιπλέον ειδήσει από αυτό το τομέα να έρχονται από δύο γερουσιαστέ που πιέζουν τον κύριο Gensler. Να μην υπογράψει άλλα ETF για τα κρυπτο και άλλο που δεν θέλει και αυτό. Διότι, όπω λένε οι δύο γερουσιαστέ, υποστηρίζουν ότι αν γρηθούν και άλλα ETF, θα εκθέσει το επενδυτικό κοινό σε απάτε και χειραγώγηση. Λε και οι τυπικέ αγορέ δεν τα έχουν αυτά. Εμεί από τα ETF μα ήρθε η ώρα να πάμε και στα meme coin μα και θα ξεκινήσουμε από τον κολοσσό των επενδύσεων Franklin Templeton, η οποία επενδυτική εταιρεία γίνεται full-team εντό εισαγωγικών. Καθώ κυκλοφόρησε στο Twitter μία που δείχνει ότι τα meme coin δεν έχουν κάποια εγενή αξία ή χρησιμότητα, παρόλα αυτά είναι μια ευκαιρία, α το πούμε έτσι, για γρήγορο κέρδο με του ανάλογου κινδύνου. Και αυτή εδώ πέρα είναι η αναφορά που έκανε ουσιαστικά. Ότι δείχνει ότι τα meme coin δεν έχουν κάποια αξία, έχουν όμω τη δυνατότητα για γρήγορο κέρδο, με τα ανάλογα ρίσκα προφανώ, όπω καταλαβαίνετε, που είναι πολύ υψηλότερα από κάποια άλλα κρύπτο που βρίσκονται πιο ψηλά στο market cap και τα σχετικά. Και εμεί για τα meme coin μα, θα πάμε και στον κύριο Elon Musk, ο οποίο είπε ότι το Dodge θα χρησιμοποιηθεί για αγορά Tesla κάποια στιγμή. Αυτό ουσιαστικά το είπε στο Giga Berlin που παρευρέθηκε εκεί ο κύριο Elon και ένα άνθρωπο από τον κοινό τον ρώτησε πότε θα επιτρέψει τον Dogecoin να μπει στη Tesla και να μπορούμε να αγοράσουμε Tesla αυτοκίνητο με τον Dogecoin. Ο κύριο Elon γέλασε και είπε ουσιαστικά ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να το επιτρέψουμε σε αυτό και διηγήθηκε διάφορε ιστορίε από ανθρώπου μέσα στα εργοστάσια που του έλεγαν να επιτρέψει τον Dogecoin να βρίσκεται μέσα στην Tesla και να μπορεί να αγοράζει ένα αμάξι με τον Dogecoin ουσιαστικά. Παρότι όμω αυτά τα τι κάνει αυτό που σα είπα για τα meme coin μα. Βλέπουμε ότι η αγορά των meme coin δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενη και είναι στα κόκκινα. Και αυτό συμβαίνει διότι ο βασιλιά είναι στα κόκκινα, καθώ το bitcoin έχει μία πτώση 7,3% στο 24ωρο διάγραμμα. Και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στι 68.000 δολάρια. Όπω μπορείτε να δείτε και από το διάγραμμά μα. Καθώ μέσα στη μέρα έπεσε και στι 66.000 δολάρια. Να πούμε τώρα ότι ο λόγο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο άλλε μέρε. Καθώ πάρα πολλοί λένε ότι η πτώση του bitcoin κάτω από τι 69.000 δολάρια. Υφίσταται διότι η Grayscale πουλάει και έχει πουλήσει 400 εκατομμύρια δολάρια σε BTC, που αυτά τα έχει μεταφέρει στην Coinbase για να είμαστε πιο σαφεί. Παρ' όλα αυτά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Grayscale πουλάει τόσο μεγάλο ποσό και άλλε φορέ που έχει πουλήσει τόσο μεγάλο ποσό δεν έχει περάσει την κρυπτοαγορά. Να πούμε τώρα ότι άλλοι λένε ότι είναι τα μακροοικονομικά δεδομένα τη Αμερική, τα οποία δείχνουν ότι ο πληθωρισμό καλά κρατεί και ίσω σε λίγε μέρε η Fed βγει και πει αύξηση των επιτοκίων και γι αυτό το λόγο πέφτει η τιμή του Bitcoin. Ενώ άλλοι θα υποστηρίξουν ότι είναι καθαρό manipulation καθώ μια τόσο μεγάλη πτώση στην τιμή έχει επηρεάσει πάρα πολύ ειδικά του long παίχτε με απόλυε μέχρι στιγμή πάνω από 81 εκατομμύρια δολάρια. Για όσου πίστευαν ότι η τιμή του Bitcoin θα ανέβει και με την πτώση έχουν χάσει τα χρήματά του όπω καταλαβαίνετε. Οπότε αυτή είναι μερικοί από του λόγου που ίσω το Bitcoin επηρεάστηκε. Παρ' όλα αυτά, εμεί θα είμαστε συντονισμένοι στην κρυπτοαγορά για να μάθουμε τι μπορεί να επηρεάσει την τιμή του Bitcoin θετικά ή αρνητικά. Και να σα θυμίσω και το party all time high που δυστυχώ αυτό ο τίτλο δεν ταιριάζει πάρα πολύ με βάση την τιμή που έχει το Bitcoin αυτή τη στιγμή. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα 15 Δήτη του 2024. Να σας ανακοινώσω το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που μιλήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση από θέλει συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι αυτά, αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να παρήθουν στο τέλο του Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.